σας καλωσορίσουμε στην προεκλογική εκδήλωση της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διευθυντών Ελλάδος, εδώ στο Κορυδαλό. Η ΟΚΔΕ είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού-τρευκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Δεν έχουμε καμία σχέση με τζάκια και επαγγελματίες της πολιτικής, με το επίσημο κομματικό σκηνικό. Απευθυνόμαστε, οργανώνουμε τους εργαζόμενους, άνεργους, νέους και φτωχά λαϊκά στρώματα σε χώρους δουλειάς, σχολεία, σχολές και γειτονιές, στα κινήματα και τους αγώνες. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει αυτόνομα στις εκλογές, με ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια, για να καταγγείλει την δολοφονική κυβέρνηση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας, μία από τις χειρότερες στην πολιτική ιστορία της χώρας μας. Στο ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμμετέχουν μέλη διοικήσεων, σωματείων, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι με σημαντική συμβολή στις απεργίες και τους αγώνες που δραστηριοποιούνται για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Φοιτητές, εργαζόμενοι, ενεργοί στο φοιτητικό και εργατικό κίνημα. Ακόμη το ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμβολίζει και αναδεικνύει και εκείνους τους αγώνες, εκείνο το κομμάτι της εργατικής τάξης με μερική απασχόληση και κάθε είδους ελαστική εργασία, ανασφάλιστους, άνεργους, μετανάστες κτλ. Που αποσιωπούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, την αστική διαπλοκή, που έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα κινήματα, στους μικρούς ή μεγάλους αγώνες. Στη συνέχεια θα μας μιλήσουν ο σύντροφος Σωτήρης, υποψήφιος στην Αρκαδία, φοιτητής στο ΕΚΠΑ και συνδικαλιστής με τη Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη, που θα μας πει δύο λόγια για την οικονομική και πολιτική κατάσταση. Και η Μαρία, υποψήφια στην Μαγνησία, εργαζόμενη στο Public και συνδικαλίστρια με την αντεπίθεση των εργαζομένων, που θα μας πει δύο λόγια για το πρόγραμμά μας. Σωτήρη, έχεις το λόγο. Καλησπέρα. Να σας καλωσορίσω και εγώ στην εκδήλωση εδώ που κάνει η οργάνωσή μας η ΟΚΔΕ στη γειτονιά του Κορδαλού. Πρέπει πρώτα να αναφέρουμε πως το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μάη είναι βαρύ και αρνητικό για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, τις εργαζόμενες και λαϊκές μάζες. Αυτό όμως εξηγείται. Επικράτησε σε σημαντικό βαθμό σε αυτήν την εκλογική διαδικασία ο ανορθολογισμός, κάτι που οφείλεται στην απογοήτευση και τη σύγχυση των λαϊκών μαζών που έχουν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και κυρίως μια απογοήτευση που υπάρχει, μια έλλειψη πίστης στις δυνάμεις της εργατικής των εργαζομένων, ότι μέσα από συλλογικούς αγώνες μπορούμε να κερδίσουμε, μπορούμε να οργανώσουμε αλλιώς τις ζωές μας και την κοινωνία. Αυτό οφείλεται στο ότι επικράτησε σημαντικό βαθμό το δόγμα των νεοφιλελεύθερων, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η μεγάλη συνεισφορά που έκανε στην αστική τάξη της χώρας, ότι ουσιαστικά δικαίωσε τους μνημονιακούς με την πολιτική που εφάρμοσε, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πέρα από το μονόδογμο των μνημονίων, της πολιτικής λιτότητας και των ιδιωτικοποιήσεων. Και φυσικά και την τετραετία που κυβέρνησε εφάρμοσε μνημόνια και την τελευταία τετραετία ουσιαστικά ήταν μια συμπολίτευση και όχι μια αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ψήφισε έτσι και τα πάνω από τα μισά νομοσχέδια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω σε αυτή λοιπόν την απογοήτευση και σύγχυση πάτησαν έτσι οι απειλές, οι εκβιασμοί και τα ψέματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη μέσω των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Τα ψέματα τους είναι 38, μιλάνε για σταθερότητα, τη στιγμή που αυτή η σταθερότητα που λένε πατάει πάνω σε νάρκες. Γιατί πώς λοιπόν να χαρακτηρίσουμε όλη αυτή την κρίση και χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας, το ότι για δεκαετίες επικρατεί μια παραγωγική από επένδυση, οι βιομηχανίες κλείνουν, η ευρωπαϊκή οικονομία διαλύεται και το μόνο που γίνεται εδώ έτσι είναι κάποιες ιδιωτικοποιήσεις, ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και το μόνο που κοιτάνε έτσι οι καπιταλιστές της χώρας είναι πως θα ξεκοπαλήσουν τα δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχοντας μετατρέψει έτσι την ελληνική οικονομία σε μια οικονομία καζίνο και μας παραμυθιάζουν έτσι ότι η βαριά βιομηχανία του τουρισμού θα φέρει έτσι την ανάπτυξη. Τα ψέματα τους αυτά αποκαλύπτονται και από κάποιους έτσι υποψήφιους βουλευτές τους, γι' αυτό έχουμε έτσι και κάποιες απομακρύνσεις, κάτι που δείχνει έτσι και την πραγματική, την ουσία, τα πραγματικά τους έτσι σχέδια.
Η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή, είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει μια βαθιά χρεοκοπία, ότι θα επηρεαστεί σίγουρα από την κρίση της παγκόσμιας οικονομίας, όπου έχουμε καταρρεύσει χρεοκοπίες μεγάλων τραπεζών στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, και φυσικά από την ευρύτερη γεωπολιτική αστάθεια που υπάρχει στην περιοχή μας, στις μεγάλες σύγκρισεις που διεξάγεται μεταξύ Δύσης και Ρωσίας-Κίνας, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο, συμμετέχοντας με όλες τις δυνάμεις, δηλαδή οι ελληνικές κυβερνήσεις, τη χώρα σε έναν πόλεμο στην Ουκρανία, στον οποίο δεν έχει κανένα απολύτως όφελος από τη συμμετοχή αυτή. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα που μας αποκρύπτουν τα μέσα μας εξαπάτησης, και αυτή η πραγματικότητα είναι σκληρή. Όλη αυτή η κατάσταση, η ψευτοσταθερότητα που υπάρχει, θα σκάσει, είναι θέμα χρόνου να σκάσει μετά τις εκλογές. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι αυτό, και αυτό και ετοιμάζουν συντριπτικές επιθέσεις, ήδη από την επόμενη των εκλογών δηλαδή, σε όλα τα δικαιώματά μας. Θα ενισχύσουν και άλλο την πολιτική της ακρίβειας που εφαρμόζουν, ενισχύοντας τους κερδοσκόπους και με μια μεγάλη φορολογιστία απέναντι στη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, εργαζόμενους και φτωχούς, ενώ για το μεγάλο κεφάλαιο και τους καπιταλιστές θα συνεχιστούν έτσι αυτές οι φοροαπαλλαγές. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο. Δεύτερο, θα συνεχιστεί έτσι όλη αυτή η κατάσταση, ο εργασιακός μεσαίωνας, το νέο σύστημα εκμετάλλευσης, όπου ουσιαστικά οι εργαζόμενοι είναι σκλάβοι των αφεντικών, δουλεύουν 10 και 12 ώρες με 3 και 60 χωρίς κανένα δικαίωμα, καθώς βλέπετε και τα μέτρα ασφαλείας θεωρούνται ότι είναι πρετά έξοδα για τους εργοδότες. Γι' αυτό και έχουμε τόσα εργατικά ατυχήματα τελευταία, που πρόκειται ουσιαστικά για δολοφονίες, όπως αυτή στο Πέραμα, στη ζώνη του Περάματος, στο Λαύριο και σε άλλες έτσι πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιων εργατικών ατυχημάτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα έχουμε επίσης μια συνέχιση πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων. Έχουμε πληρώσει πανάκριβα την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας με τους λογαριασμούς ρεύματος εννοώ. Η ιδιωτικοποίηση των συγκοινωνιών, είδαμε τι τραγωδίες φέρνουν, ενώ φυσικά έτσι για αυτό που έγινε στα Τέμπη. Ετοιμάζουν ιδιωτικοποίηση του νερού και φυσικά την πλήρη ιδιωτικοποίηση της υγείας και της παιδείας. Για την υγεία βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Τα ΕΚΑΒ είναι τόσο υποστελεχωμένα, δεν λειτουργούν και δεν μπορούν να φτάσουν έτσι όταν ένας άνθρωπος, σε έναν άνθρωπο δηλαδή, που το έχει ανάγκη, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν άνθρωποι από αυτή την κατάσταση. Και φυσικά στο κομμάτι της παιδείας, θέλουν να προωθήσουν την κατάργηση του άρθρου 16, να φτιάξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και να πληρώνουμε έτσι για τις σπουδές μας, να έχουμε μια ιδιωτική παιδεία. Αυτή είναι η κατάσταση και στον χώρο της παιδείας. Παράλληλα, θέλουν να φτιάξουν αυτό που λένε έτσι ένα επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος, αυτό που λένε από τη μία του πλευρά, είναι το αστυνομικό κράτος. Είναι η καταστολή, είναι οι χουντικές απαγορεύσεις διαδηλώσεων, απεργιών, οι μαζικές συλλήψεις και το ξύλο έτσι σε διαδηλωτές. Είναι φυσικά η αστυνομία στα πανεπιστήμια, που έχουν θεσπίσει και θα θέλουν να το εφαρμόσουν έτσι, και το μόνο που εμπόδισε ήταν οι αγώνες του φοιτητικού κινήματος το προηγούμενο διάστημα. Και είναι φυσικά ακόμα και στο κομμάτι των αυσοκολλήσεων, όπου έχουν βάλει τις πρωτάκουσες τα πράγματα, πρόστιμα σε αυσοκολλήσεις έτσι πολιτικών δυνάμεων, που με τα πενιχρά τους μέσα δεν έχουν κάποιον άλλο τρόπο να προβάλλουν τις θέσεις και τις ιδέες τους. Και αυτό ειδικά γίνεται σε μια προεκλογική περίοδο. Επιτελικό κράτος όμως δεν είναι μόνο αυτό. Επιτελικό κράτος είναι και η διαφθορά, η σύψη και τα σκάνδαλα, που πραγματικά, ό,τι και να πει κανείς, είναι λίγο για αυτή την κατάσταση, είναι νομίζω γνωστή στον ελληνικό λαό. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε και το θέμα του πολέμου, καθώς η ελληνική κυβέρνηση και οι συγκεκριμένοι και οι προηγούμενες στέλνουν δισεκατομμύρια στους φασιστές του Ζελένσκι στην Ουκρανία και όπλα, και μας εντάσσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται σε αυτόν τον πόλεμο που διεξάγεται εκεί, όπως επίσης και το κομμάτι εδώ στον ανταγωνισμό μεταξύ ελληνικού καπιταλισμού και τουρκικού, όπου θέλουν να μας βάλουν έτσι να σφαχτούμε τον τουρκικό λαό, ενώ δεν έχουμε να χωρίσουμε ουσιαστικά τίποτα. Οι κυβερνήσεις μας έτσι έχουν να χωρίσουν και οι αστικές τάξεις των χωρών μας. Σημαντικό επίσης στο κομμάτι της επίθεσης είναι αυτό που τραβάνε έτσι οι πρόσφυγες. Είχαμε και την περασμένη εβδομάδα δηλαδή αυτό το τραγικό ναυάγιο με την 100 μεσέτηση νεκρών. Είναι οι ίδιες κυβερνήσεις που στηρίζαν όλα αυτά τα χρόνια το ΝΑΤΟ, που διευκόλυναν τους Αμερικάνους και την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν πολέμους στη Μέση Ανατολή με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προσφυγικά κύματα. Είναι οι ίδιες κυβερνήσεις, και ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, που μας μιλάει για φύλαξη συνόρων από την απειλή των προσφύγων, το οποίο σημαίνει φράχτη στον Εύρο και Frontex στο Αιγαίο.
και αυτή η πολιτική είναι αυτή που δημιουργεί εκατόμες νεκρών και τέτοια έτσι ναυάγια. Και οι πρόσφυγες τους βλέπουν έτσι σαν απειλή μέχρι να έχουμε τέτοια ναυάγια και μετά γίνουν τέτοια ναυάγια, γίνουν κροκοδίλια δάκρυα εντελώς υποκριτικά και μας γυρίσουν έτσι τριήμερα εθνικά πέμπτη. Η υποκρισία τους δεν έχει δηλαδή κανένα απολύτως όριο. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, αυτή θα είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο διάστημα, καθώς φαίνεται έτσι θα είναι κυβέρνηση. Γι' αυτό ο πρώτος στόχος για εμάς, για την 8η, για τις εκλογές, είναι να μαυρίσουμε την Νέα Δημοκρατία, με κάθε τρόπο να μειώσουμε την επιρροή του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εφάρμοζαν την ίδια πολιτική και έχουν το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια στρατηγική, παρά τις όποιες μικροδιαφορές δήθεν προβάλλουν πως έχουν. Όπως επίσης έτσι πρέπει να μαυρίσουμε και τα διάφορα ακροδεξιά δεκανίκια τύπου Ελληνική Λύση και Νίκη και φυσικά τα διάφορα ξέφτια του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην μάλλον ΣΥΡΙΖΑ, τύπου Μέρα 25 και Πλεύση Ελευθερίας, όπου πρόκειται για πραγματικά αστικούς σχηματισμούς, κόμματα των πλουσίων που δεν έχουν καμία σχέση με το μέσο εργαζόμενο, φτωχό και τα προβλήματά του. Και πραγματικά δεν έχει καμία αξιοπιστία αυτές οι δυνάμεις. Άλλα λένε τη μία, άλλα λένε την άλλη. Τέλος, πρέπει να γυρίσουμε και την πλάτη μας και στο ΚΚΕ, καθώς είναι μια δύναμη που σταθερά οικονομεύει τους αγώνες. Όλη τη στοχοπροσύλωση είναι στο πώς θα ενισχυθεί εκλογικά στην κοινοβουλευτική πάλι, θα ενισχυθεί στην κοινοβουλευτική πάλι. Και φυσικά πώς θα εκλέξει παραπάνω βουλευτές για να είναι αυτοί στους αγώνες. Λες και οι παραπάνω βουλευτές σε έναν αγώνα είναι αυτοί που θα φέρει την νίκη και όχι η ανάπτυξη των αγώνων, η αυτοργάνωσή τους και η γενίκευσή τους. Δεν ξεχνάμε επίσης ότι ψήφισε το επίδομα των 600 ευρώ στην αστυνομία, η οποία είναι έτσι απέναντι σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα που διεξάγεται. Όπως επίσης ότι οι μνοί τις ελληνικές δικτατορίες που δεν μπορούν να φτάνουν το πρόταγμα για τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα. Κλείνοντας λοιπόν, εμείς θεωρούμε πως καλούμε μάλλον κάθε εργαζόμενο, κάθε φτωχό, κάθε νέο να μην πιστέψει ούτε μισή αράδα από τα ψέματα και την προπαγάνδα των μέσων μαζικής εξαπάτησης και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, η σταθερότητα είναι πάνω σε νάρκες και θα σκάσει το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό πρέπει με κάθε τρόπο να μειώσουμε την επιρροή του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα όμως ενισχύοντας μια παραστατική δύναμη, ενισχύοντας μια δύναμη η οποία βρίσκεται καθημερινά σε χώρους δουλειάς, σε σχολεία και σχολές, για να οργανώσει την αντίσταση απέναντι σε αυτή την οφειλελεύθερη λέλαπα και την αντεπίθεση απέναντι σε αυτό το μνημονιακό καθεστώς. Γι' αυτό, ναι, μπορούμε να νικήσουμε ενισχύοντας μια αριστερά επαναστατική, ενισχύοντας τη μόνη πραγματική αντιπολίτευση, ενισχύοντας την όκμα. Αυτά από μένα, δίνω τον λόγο στην πρόεδρο Μαρία. Καλησπέρα και από μένα. Όπως μας περιέγραψε και ο σύντροφος Σωτήρης, η κρίση και η χρεοκοπία του ελληνικού αλλά και του παγκόσμιου καπιταλισμού διαρκώς βαθαίνει. Καμία σταθερότητα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, αλλά είναι ένα μέσο και ένα τυράκι, ας πούμε, εξαπάτησης για να μπορέσουν ούτε και ΣΥΡΙΖΑ να αλλιεύσουν την ψήφο μας. Αλλά αντίθετα αυτό που θα κάνουν είναι να μας βάλουν όλο και πιο βαθιά στο φούρκο της φτώχειας και του πολέμου και ενός κράτους έκτακτης ανάγκης, ενώ μας πρόχνουν στην απογοήτευση και την παθητικότητα. Δεν θα έρθει κάποια λύση από τη Βουλή, ούτε από τις υποσχέσεις του Μητσοτάκη, ούτε από τους μνηστήρες της αποσταθεροποίησης του, όπως πλασάρονται ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25, γιατί μας το απέδειξαν την προηγούμενη τετραετία, ότι δεν μπορούν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και καμία άλλη δηλαδή. Αλλά μάλλον οι τυχοδιοκτικοί τους λιγμοί έχουν βγάλει την Νέα Δημοκρατία και πιο ισχυρή. Σε όλα αυτά λοιπόν που εμείς ζούμε και που θα συνεχίσουν να συμβαίνουν και ακόμα πιο σκληρά, εμείς λέμε ότι υπάρχει ουσιαστική λύση για τους εργαζόμενους, τους νέους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Όχι με εξευτελιστικές επιδοματικές πολιτικές των ΠΑΣ που μας θέλουν να ζητιανεύουμε 20 ευρώ για το μάρκετ, αλλά με ένα πραγματικό πρόγραμμα σωτηρίας. Το πρόγραμμα λοιπόν της ΟΚΔΕ, που μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μέσα από τους αγώνες και απαιτεί ριζικά αντικαπιταλιστικά μέτρα, διαρθρώνονται γύρω από κάποιους κεντρικούς πυλώνες. Αρχικά, ένα φρένο στους πληστηριασμούς
όχι προσωρινό ή μέχρι να βρούμε κάποια άλλη λύση, αλλά να μην δίνεται κανένα σπίτι και να εξασφαλιστεί μάλιστα φθηνή και προσβάσιμη στέγη για όλους, να γίνουν αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, πραγματικές και όχι εικονικές, οι οποίες δεν έχουν καμία ανταπόκριση στο πραγματικό κόστος της ζωής μας, αλλά και να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, όπως ήταν το έκτρωμα του Χατζηδάκη, που μας απαγορεύουν να διεκδικήσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και μας σπρώχνουν έτσι με ατομικές συμβάσεις και κανένα μέσο πάλης να ζητιανεύουμε για μισθούς ημιαπασχόλησης και υποαπασχόλησης. Να μειωθούν οι τιμές, να μπει πλαφόν, για να μην πληρώνουμε εμείς, αλλά να μπει βαριά φορολογία στα κέρδη του κεφαλαίου για να πληρώσουν οι πλούσιοι, αυτοί που πραγματικά έχουν τα κέρδη, να διαγραφεί το χρέος, αλλά και να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, γιατί είναι μια θηλιά στο λαιμό μας, η οποία δεν μας επιτρέπει να αναπτύξουμε οικονομική, πολιτική και παραγωγικές επενδύσεις με τις οποίες θα μπορούν να εργαστούν οι άνεργοι και να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Να υπάρξουν πραγματικά μέτρα προστασίας στους χώρους της δουλειάς. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, είναι μακάβριο αυτό το μέτρημα των νεκρών στους χώρους εργασίας, επειδή έχουν διαλύσει κάθε έννοια υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της δουλειάς και προστασίας των εργαζομένων. Φρένο στις ιδιωτικοποιήσεις, και όχι μόνο φρένο στις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά και εργατικό έλεγχο σε τομείς κλειδιά της οικονομίας, για να μπορέσουμε εμείς που παράγουμε τον πλούτο να το πάρουμε τελικά στα χέρια μας, και να δεθούν λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες και όχι για το κράτος έκτακτης ανάγκης και καταστολής. Τέλος, όχι στους εξοπλισμούς και τις φιλοπόθεμες πολιτικές που εφαρμόζουν και η αστική τάξη της Ελλάδας και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, με τους οποίους συντάσσονται όλοι πρώτοι-πρώτοι και ψάχνουν να βρουν θέση ποιος θα κάνει τις καλύτερες και μεγαλύτερες βάσεις και τους πιο πολλούς εξοπλισμούς ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Οι πόλεμοι αυτοί που στέλνουν χιλιάδες εκτοπισμένους πρόσφυγες και μετανάστες να ρισκάρουν τη ζωή τους για ένα μέλλον όχι με βεβαιότητα καλύτερο, αλλά έστω υπαρκτό. Οι ίδιοι αυτοί που λαϊλατούν τις χώρες και τις ζωές τους, υψώνοντας φράχτες και αναποδογυρίζοντας τις βάρκες τους, δολοφονούν εκατοντάδες ανθρώπους όπως στην Πύλο και μετά, με ανάλγητο θράσος, κάνουν δηλώσεις λύπης και πένθους. Απέναντι σε αυτούς λοιπόν και στις πολιτικές των εξοπλισμών και των πολέμων, εμείς πρέπει και οφείλουμε να υψώσουμε ένα πραγματικά διεθνιστικό αντιπολεμικό κίνημα. Γιατί οι λαοί, όπως είπε και ο σύντροφος, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους και πρέπει να αγωνιστούμε μαζί για να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή. Απέναντι στις πολιτικές της καταστολής και των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και της φτωχοποίησης, απέναντι στις πολιτικές των εργατικών δυστυχημάτων και των τεμπών, να υψώσουμε ένα αποφασιστικό εργατικό κίνημα. Για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε απλά μια κυβερνητική αλλαγή, αλλά μια βαθιά κοινωνική ανατροπή. Μια άλλη δομή εξουσίας, που δεν πρέπει να προκύψει βέβαια από κοινοβουλευτικά παιχνίδια. Χρειαζόμαστε μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων, που θα βασίζεται στην πλατιά κοινωνική πλειοψηφία. Θα ενώνει την εργατική τάξη μέσα από τα δικά μας όργανα και αγώνες και θα λειτουργεί με προσώπους εκλεγμένους και άμεσα ανακλητούς. Στους χώρους δουλειάς μέχρι και πανεθνικά, οι οποίοι δεν θα αμείβονται με παχυλούς μισθούς και βουλευτικά προνόμια, αλλά με εργατικό μισθό. Να ανοίξουμε δρόμο στη μόνη εναλλακτική, που είναι ο σοσιαλισμός, σε μια κοινωνία που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με τα σταλινικά εκτρόπιτα, αλλά βασίζεται στην εργατική δημοκρατία, που θα βάζει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο, που είναι ο παραγωγός κάθε πλούτου και κινητήρια δύναμη κάθε προόδου, που θα έχει στο επίκεντρο τις αξίες της αλληλεγγύης, τις ανθρώπινες ανάγκες, την προστασία του περιβάλλοντος, τον δημοκρατικό σχεδιασμό και τη διεθνή συνεργασία. Για μια τέτοια αλλαγή θα πρέπει να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις και στους αγώνες, στον εργατικό έλεγχο μέσα από συνελεύσεις και επιτροπές. Και αυτοί οι αγώνες χρειάζονται ενότητα, σχέδιο και κλιμάκωση. Για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά, πρέπει να ανασυγκροτήσουμε το εργατικό κίνημα, για να ξεπεραστούν τα διέξοδα της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας όλων των αποχρώσεων. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να ζωντανεύσουμε τα σωματεία μας και να χτίσουμε νέα με την ενεργή συμμετοχή μας. Με ένα κύμα αυτοοργάνωσης σε χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία και στις σχολές, μέσα από συνελεύσεις, επιτροπές και συντονιστικά. Για να οργανώσουμε και τη μαζική μας αυτοάμυνα ενάντια στην καταστολή.
να ενώσουμε τελικά όλους αυτούς τους επιμέρους αγώνες σε μια γενική πολιτική απεργία που θα είναι η δική μας εξέγερση όπως αυτή των ανθρώπων στη Γαλλία. Για την πραγματοποίηση αυτών των αιτημάτων, για να πληρώσουν τελικά οι πλούσιοι, καλούμε όλες και όλους να οργανωθείτε και να παλέψετε μαζί μας. Το κατέβασμα της όκδες στις εκλογές δεν προτείνει να ακούγεται τάχα μια φωνή εντός Βουλής, ανεξάρτητα από το τι λέει η φωνή αυτή. Αντιθέτως, πάμε κόντρα σε αυτές τις ιτοπαθείς ρητορικές και υψώνουμε αυτή τη φωνή μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, μέσα σε κάθε σχολή, μέσα σε κάθε γειτονιά. Δεν μιλάμε με σλόγγαν και ατάκες δημοφιλείς για να γίνουμε viral, αλλά απευθυνόμαστε με ειλικρίνεια και αμεσότητα στους εργαζόμενους, τους νέους και τους φτωχούς. Για την οικοδόμηση μιας στέρεης δύναμης που δεν θα δηλιάζει στα δύσκολα, αλλά θα υψώνει ανάκομα στις επιθέσεις που δεχόμαστε. Για να αγωνιστούμε για πραγματικές και ουσιαστικές λύσεις σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση που θα μας επιτρέψουν να σηκώσουμε ξανά κεφάλι. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, η ψήφος στην ΟΚΔΕ δεν είναι μια ψήφος δημοκρατίας ή μια χαμένη ψήφος, αλλά μια χρήσιμη επιλογή και έκφραση της εμπιστοσύνης στους ταξικούς αγώνες. Για να οργανώσουμε μαζί τους αγώνες σήμερα και του αύριο, για ζωή και εργασία με αξιοπρέπεια, για να ανοίξουμε τον δρόμο για μια σοσιαλιστική δημοκρατία των εργαζομένων, με ελευθερίες ανώτερες από τις αστικές δημοκρατίες των πλουσίων. Σας καλούμε γι' αυτό να στηρίξετε και να ψηφίσετε την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Κάτω η Χούντα της αγοράς, το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς. Κάτω η Χούντα της αγοράς, το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς.